Τα ελληνικά αυτόνομα κρατήδια που δημιουργήθηκαν κατά το Μεσαίωνα και έκτοτε χαρακτηρίστηκαν σαν ελληνικά δεσποτάτα, συνδέονται άμεσα με μια από εκείνες τις πολυθρύλητες εκστρατείες των Λατίνων στην Ανατολή, γνωστή σαν Τετάρτη Σταυροφορία. Στα 1204 η Κωνσταντινούπολη καταλαμβάνεται από τους Φράγκους Σταυροφόρους και η βασιλεύουσα της Ορθοδοξίας μεταβάλλεται σε πρωτεύουσα Λατινικού κράτους. Οι Λατίνοι με βάση το Παρτίτιο τη Ρωμάνα πραγματοποιούν το διαμελισμό του Βυζαντινού κράτους με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια σειρά λατινικών πριγκιπάτων στα ελληνικά εδάφη και στα νησιά του Αρχιπελάγους. Έτσι η επιχείρηση της Τετάρτης Σταυροφορίας κατέληξε σε άλλο σκοπό από εκείνο που είχε αρχικά σχεδιαστεί. Ο Πάπας Ινοκέντιος ο Τρίτος, εκφράζοντας την άποψη της Δύσης για την Ορθοδοξία, αποφάνθηκε απροκάλυπτα ότι αυτή η σταυροφορία, η οποία είχε αρχίσει σαν ένας θρησκευτικός αγώνας ενάντια στο Σουλτάνο του Καΐρου, πέτυχε ένα άλλο εξίσου ιερό σκοπό. Την τιμωρία των αιρετικών Ορθοδόξων του Βυζαντίου, οι οποίοι, καθώς παρατηρεί ο σταυροφόρος και συγγραφέας Ρομπέρ ντε Κλερί, ήταν ασεβείς και χειρότεροι από τους Εβραίους. Με την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους της Δύσης, οι Βυζαντινοί μεταφέρουν την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας στην Νίκαια της Βυθινίας, με στόχο την εν καιρό ανακατάληψη της πόλης. Στο ιστορικό προσκήνιο του Βυζαντίου εμφανίζεται η μικρασιατική δυναστεία των Λασκάριδων, οι οποίοι έθεσαν το ζήτημα της επιβίωσης και του μέλλοντος του ελληνισμού πάνω σε μια νέα βάση. Άλλωστε το προηγούμενο της τραπεζούντας ήταν πλέον γεγονός. Ήδη από τις αρχές του 13ου αιώνα η Ευξηνοπονδιακή Αυτοκρατορία αποτελούσε πρότυπο αυτόνομο ελληνικού κράτους, συγκροτημένο επάνω στα βυζαντινά ιδεώδη της Κομνήνιας εποχής. Από την πρώτη κιόλας δεκαετία του ίδιου αιώνα η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας φημιζόταν σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία και στις χώρες των Ρος για την ακμαία οικονομία της και την πνευματική της αυτάρκεια. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια και κάτω από τις ανάγκες των καιρών, ο Θεόδωρος Α. Λάσκαρης, πρώτος αυτοκράτορας της Νικαίας, καταστρώνει ένα σχέδιο αντιπερισπασμού στις επεκτατικές βλέψεις των Λατίνων, δίνοντας προτεραιότητα στη δημιουργία μικρών ανεξάρτητων κρατηδίων. Μέρος αυτού του σχεδίου θα είναι και η ανασυγκρότηση της παλαιάς Ηπείρου. Ένας διψοκίνδυνος στρατιωτικός του Βυζαντίου, ο Μιχαήλ Α. Κομνηνός Δούκας, υπήρξε ο πρώτος δεσπότης και ο άνθρωπος που έβαλε τα θεμέλια του νέου ηπειρωτικού κράτους με πρωτεύουσα την Άρτα. Μία εποχή, όταν δεσπότης της Ηπείρου έγινε ο Θεόδωρος Άγγελος Δούκας, τα σύνορα του κρατηδίου μεγάλωσαν. Προς βορράν απλώνονταν έως τη Δαλματία και προς νότον, αν και ευκαιριακά, μέχρι τον Κορινθιακό κόλπο, αλλά σταθερά έως την Αύπακτο. Κατά την περίοδο του Θεοδόρου Δούκα, το κρατήδιο της Ηπείρου θα γνωρίσει μια λαμπρή αλλά εφήμερη δόξα. Ο ίδιος δεσπότης, στα 1224, πολιορκεί και καταλαμβάνει τη φραγκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη, όπου και μεταφέρει την πρωτεύουσα του βασιλείου του. Στα 1241, δεσπότης της παλαιάς Ηπείρου καθίσταται ο Μιχαήλ ο Δεύτερος, γιος του Μιχαήλ του Πρώτου. Ο νέος ηγεμόνας μεταφέρει την πρωτεύουσα του δεσποτάτου από τη Θεσσαλονίκη ξανά στην Άρτα. Αναβαθμίζει τη διοίκηση του κράτους κατά τρόπο αποτελεσματικό και κυρίως οργανώνει αμυντικά το κέντρο της επικράτειάς του γύρω από το αρχαίο τείχος της Αμβρακίας, σχηματίζοντας ένα απόρθητο μεσαιωνικό κάστρο. Παραμένει ωστόσο αδιευκρίνιστο στις λεπτομέρειές του το όλο κοινωνικό και διοικητικό πρόγραμμα του τελευταίου μεγάλου δεσπότη της παλαιάς Ηπείρου, αν και οι περισσότεροι μελετητές υποστηρίζουν ότι ο Μιχαήλ ακολούθησε σχολαστικά το προηγούμενο των προκατόχων του, τη με κάθε τρόπο διόγκωση της στρατιωτικής μηχανής του κράτους.
Ένα γεγονός που θα σφραγίσει τη μοίρα του Μιχαήλ Κομνηνού Δούκα θα είναι ο γάμος του με μια ανασυνήθιστη για την εποχή της γυναικεία προσωπικότητα. Σχεδόν αμέσως μετά την ανακήρυξή του σε δεσπότη θα παντρευτεί τη Θεοδώρα, κόρη του Ιωάννη Πετραλήφα, πρώην Σεβαστοκράτορα Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Θεοδώρα νιώπαντρη βασίλισσα, όπως την αποκαλούν τα σχετικά κείμενα της εποχής, θα μεταβεί στη νέα της πατρίδα διασχίζοντας τη Θεσσαλική οροσειρά της Πίνδου μέσα από τον παλιό ρωμαϊκό δρόμο που κάποτε ένωνε την Ήπειρο με τη Θεσσαλία. Δρόμοι μαγευτικοί, κατάσπαρτοι με ορθόδοξα μοναστήρια στημένα επάνω σε αρχαιοελληνικές κολόνες, θα τη φέρουν στην πόλη που επρόκειτο να δοξαστεί, να ταπεινωθεί και εν τέλει να ανακηρυχθεί σε Αγία. Ο βίος της Οσίας Θεοδώρας, ο οποίος γράφτηκε από το σύγχρονό της Ιασίτη μοναχό Ιώβ Μιλία, εκτός των σχετικών ειδήσεων των αναφερομένων στον πολυτάραχο βίο της Αρτινής Αγίας, αποτελεί και μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών γενικότερου ιστορικού ενδιαφέροντος. Ο υπό του Ιώβ Μιλία βίος εξιστορεί με γραφικά χρώματα την περιπέτεια της τοπικής βασίλισσας που την εγκατέλειψε ο Μιχαήλ για τα μάτια μιας αγενευτικής αλλά σατανικής εταίρας. Έφνης, η αυλή του Μιχαήλ, καθώς και οι υπήκοοι του μικρού βασιλείου, όφυλαν να πάψουν να ενθυμούνται τη Θεοδώρα. Ταπεινωμένη και καταφρονεμένη, θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει την άσπλεχνη πολιτεία. Θα καταφύγει στα ίδια εκείνα ορεινά μέρη που ήταν συνυφασμένα με την πρώτερη της ευτυχία. Εκείνη την ευτυχία που γνώρισε κατά τη διάρκεια του γαμήλιου ταξιδιού της, σαν πρωτόρθε στην Ήπειρο. Μαζί με τον πρωτότοχο γιο της θα περιπλανιέται για μια πενταετία από σπηλιά σε σπηλιά και από μοναστήρι σε μοναστήρι, γνωρίζοντας την πείνα, το κρύο και πάνω απ' όλα την ταπείνωση. Έτσι βαθμιδών θα κυριευθεί από ένα βαθύ θρησκευτικό αίσθημα που στη συνέχεια έμελε να παίξει ένα τόσο αποφασιστικό ρόλο στην κατοπινή ζωή της. Ωστόσο λίγα χρόνια αργότερα και εξαιτίας μιας γενικότερης πολιτικής κρίσης, ο Μιχαήλ θα αναγνωρίσει δημοσίως το σφάλμα του και θα στείλει ανθρώπους προς αναζήτηση της γυναίκας του. Έτσι η Θεοδώρα θα ξαναπάρει το δρόμο της επιστροφής προς την πόλη που τόσο αγάπησε και πολύ περισσότερο αγαπήθηκε χωρίς να το υποψιάζεται. Ο Μιχαήλ, για να εξευμενήσει το Θεό για το αμάρτημά του, άρχισε να χτίζει εκκλησίες και να ανακαινίζει προϋπάρχουσες μονές που υπήρχαν στην Ήπειρο από την εποχή των Μακεδόνων Αυτοκρατόρων. Και ο δεσπότης, ακούοντας και τις παρακλήσεις της ομοζύγου Μακαρίας και Πανοσίας Θεοδώρας, διέταξε να χτίσουν σε τούτο το βασιλικό μοναστήρι με έξοδα όλο βασιλικά του κ. Μιχαήλ και όνομα ευάλασε του Σωτήρος Χριστού, που έγλυσε τον κύριο Μιχαήλ από το φοβερότατο εκείνο αμάρτημα του σατανά. Μας πληροφορεί ο συγγραφέας του χρονικού του Γαλαξιδίου, ιερομόναχος Ευθύμιος, σχετικά με την ίδρυση της μονής του Σωτήρος στο Γαλαξίδι. Ένα άλλο δείγμα της μεταμέλειας του δεσπότη Μιχαήλ, αλλά και γενικότερα της θρησκευτικότητας των Κομνηνοδουκάδων δεσποτών, αποτελεί η Παναγία των Βλαχερνών, που βρίσκεται λίγο έξω από την Άρτα. Το τοπίο είναι γαλήνιο, ακόμα και σήμερα η περιοχή της Μονής δίνει την εικόνα απόμερου ησυχαστηρίου.
Η μονή αυτή ιδρύθηκε κατά τα τέλη του 11ου αιώνα ως τρίκλητη θολωτή βασιλική και στα μέσα του 13ου αιώνα μετασκευάστηκε από τον Μιχαήλ σε τρουλαίο ναό. Η Παναγία των Βλαχερνών, όπως μαρτυρούν οι τάφοι στο εσωτερικό του ναού, υπήρξε το μαυσολείο των Κομνηνοδουκάδων δεσποτών της Άρτας του 13ου αιώνα. Ανάγλυφη πλάκα που εικονίζει τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, προστάτη των δεσποτών της Υπήρου, αν και μεταγενέστερη, επιβεβαιώνει ωστόσο την ιδιαίτερη σημασία που είχε το συγκεκριμένο μοναστήρι για τους δεσπότες της Υπήρου. Το όνομα της μονής προέρχεται από την ξακουστή Παναγία των Βλαχερνών της Κωνσταντινούπολης. Τόσο η ονομασία της μονής όσο και ο διάκοσμος των νεότερων άρθικα παραπέμπουν σε λατρευτικές εκδηλώσεις της βασιλεύουσας. Στον Άρθικα η εικονογράφηση εξιστορεί κατά τρόπο πανοραμικό τη λιτάνευση της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της Οδηγήτριας, όπως συνηθιζόταν να γίνεται στην πόλη. Κοπέλες στα παράθυρα παρακολουθούν από ψηλά την πομπή. Πιο κάτω πλανόδιοι μικροπολιτές με τις πραμάτιές τους αναμένουν την πελατεία τους. Δίπλα πλανόδιος σερβιτόρος με τις πύλινες κούπες ζωσμένες πάνω του προσφέρει στο κοινό σερμπέτια ή ενδεχομένως κάποιο ιδιαίτερο αφέψιμα καμωμένο για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Τούτη η τοιχογραφία με το να είναι μια σαφής αναφορά στα θρησκευτικά καθέκαστα της βασιλεύουσας δεν δικαιολογεί ωστόσο τη θέση της στο συγκεκριμένο χώρο. Εκείνο που ξαφνιάζει επί του προκειμένου είναι πώς μια παρόμοια εικονογράφηση μπόρεσε να φιλοξενηθεί στον Άρθικα ενός ναού που κατά βάση λειτουργούσε σαν οικογενειακό μαυσολείο. Κατά τα τελευταία χρόνια του πολυτάραχου βίου του, ο δεσπότης Μιχαήλ γνώρισε απανωτές ήττες και οικογενειακές συμφορές. Οι συνεχείς συγκρούσεις του με τους παλαιολόγους και πολύ περισσότερο η στρατιωτική συντριβή και ο επερχόμενος θάνατος του γαμπρού του Μανφρέδου, βασιλιά της Σικελίας, θα τον εξουθενώσουν ψυχικά. Απογοητευμένος και συντετριμμένος ψυχικά, όπως αναφέρουν τα σχετικά κείμενα, στα 1266 θα αποτραβηχτεί στη Μονή της Βλαχέρνας για να περάσει το υπόλοιπο του βίου του προσευχόμενος και ζητώντας από το Θεό άφεση αμαρτιών. Το ίδιο και η Θεοδώρα. Θα ενδυθεί το μοναχικό σχήμα και θα αποτραβηχτεί στον Άγιο Γεώργιο, μοναστήρι που επίσης είχε εγγενιάσει τα θεμέλια του ο Μιχαήλ. Η ίδια θα αφιερώσει ένα σεβαστό μέρος των γεροντικών της χρόνων για την ολοκλήρωσή του. Εδώ, στο κέντρο της Άρτας, θα δημιουργήσει ένα υποδειγματικό γυναικείο κοινόβιο με τμήματα φτωχοκομείου, θεραπευτηρίου, χειροτεχνίας και αναπτύσσοντας πλούσια φιλανθρωπική δράση. Δυστυχώς, από το μεγάλο αυτό κτηριακό σύνολο σώζονται μονάχα ο ναός και ο τάφος της. Ο θάνατός της τοποθετείται γύρω στα 1270. Αργότερα η Μονή θα μετονομαστεί σε ναό της Αγίας Θεοδώρας και πανηγυρίζεται στις 11 Μαρτίου, πράξη που φανερώνει τον υπέρμετρο σεβασμό και τη λατρεία των Αρτινών προς το πρόσωπό της. Η Παναγία η Παρηγορήτησα αποτελεί το πλέον εντυπωσιακό, έστω και αρνητικά, εκκλησιαστικό μνημείο της Μεσαιωνικής Άρτας. Ο ακριβής χρόνος ιδρύσεως της Παρηγορήτησας παραμένει άγνωστος, αλλά διάφορα ευρήματα βεβαιώνουν ότι ο ναός ολοκληρώθηκε από το δεσπότη Νικηφόρο, πρωτότοκο γιο της Θεοδώρας. Η τυχοδομία απαρτίζεται από ετερόκλητα υλικά. Τόσο εξωτερικά όσο και στο εσωτερικό της έχουν χρησιμοποιηθεί δομικά υλικά παρμένα από διάφορους αρχαίους ναούς της γειτονικής Νικόπολης. Ο έμπειρος τεχνίτης της Παρηγορήτησας προστρέχει σε περίτεχνους διακοσμητικούς συνδυασμούς, σχηματίζοντας με άνδρους, ρόμβους και ομόλογες διαχωριστικές ζώνες, έτσι ώστε τα αρχιτεκτονικά στοιχεία της κάθε της οργάνωσης να συνδύθενται αρμονικά με τα διακοσμητικά μοτίβα των οριζοντίων τομών του κτηρίου.
Όλος αντίθετα προς την αισθητική απόλαυση που προκαλεί η φίνα διακόσμηση της εξωτερικής τοιχοδομής, η είσοδος στο εσωτερικό του ναού αποπροσανατολίζει αρχικά και βαθμιδόν απογοητεύει. Γίνεται αμέσως φανερό πως η παρηγορήτησα έχει απομακρυνθεί αισθητά από το ύφος και το ήθος των Βυζαντινών ναών της Υπήρου του 12ου και 13ου αιώνα, όπου όλα είναι αρθρωμένα με βάση την ανθρώπινη κλίμακα. Ο όλος αρχιτεκτονικός χαρακτήρας της παρηγορήτησας, αν όχι τίποτα άλλο, είναι αποκαλυπτικός για τις διαθέσεις των κτητόρων της. Δεν είναι άλλωστε ετούτη των Κομνηνοδουκάδων η μοναδική περίπτωση όπου οι δεσπότες των ελληνικών μεσαιωνικών κρατηδίων με τους γάμους των κοριτσιών τους με ξένους βασιλιάδες και κυνηγώντας επί ματέω τον αυτοκρατορικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης συχνά έχαναν την αίσθηση των ορίων τους και την επαφή με το πραγματικό. Ετούτος ο ναός, φορτωμένος ανεξέλεγκτα με πάσης φύσεως ρωμανικά στοιχεία, επιδιώκοντας το μεγαλειώδες και υπεράνθρωπο της γοτθικής αρχιτεκτονικής, εκείνο που πετυχαίνει τελικά δεν είναι το μυστηριακό της ιερής τέχνης, αλλά εκείνο το δυσάρεστο αίσθημα μελαγχολίας που αποπνέουν όλες οι κακότεχνες απομιμήσεις των μεγάλων δασκάλων. Στα ριζά των Τζουμέρκων, κοντά στο δέλτα του Αχελώου, προχωρημένο όριο της επικράτειας του δεσποτάτου της Υπήρου, βρίσκεται η κόκκινη εκκλησιά αφιερωμένη στα γενέθλια της Θεοτόκου. Σήμερα σώζεται μόνο ο ναός, ενώ αρχικά ήταν μοναστήρι. Κτίστηκε το 1281 από τον Νικηφόρο I, γιο της Θεοδόρας και του Μιχαήλ. Εποχή κατά την οποία το δεσποτάτο της παλαιάς Υπήρου είχε χωριστεί στα δύο. Σε αυτό το μεθοριακό σημείο τελείωνε η επικράτεια της Υπήρου και από την άλλη πλευρά του Αχελώου άρχιζε το κρατήδιο της Θεσσαλίας, στο οποίο ο Μιχαήλ, λίγο πριν το θάνατό του, είχε βάλει δεσπότη τον όθο γιο του Ιωάννη. Η παράδοση το αναφέρει και ως βασιλομονάστιο. Ονομασία ενδεικτική για το χαρακτήρα ορισμένων μονών που αποτελούσαν μέρος της δεσποτικής περιουσίας. Τα μοναστήρια αυτής της τάξεως επιτελούσαν πολλαπλές λειτουργίες. Γύρω από το ναό του μοναστηριού σχηματίζονταν ένας οικισμός από κελιά και άλλους λειτουργικούς χώρους. Τα οικίματα αυτά προσέφεραν ένα σύνολο πρακτικών διευκολύνσεων κάθε φορά που ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας κατέφευγε εδώ κατά τη διάρκεια εκστρατείας ή έπειτα από κάποιο κοπιαστικό ταξίδι. Δηλαδή μοναστήρια που εξυπηρετούσαν ανάγκες, ταξιδιωτικές και επικοινωνιακές, όμοιες με εκείνες των μεγάλων μεσαιωνικών πανδοχείων. Ο Μιχαήλ πριν το θάνατό του είχε χωρίσει το κρατήδιό του, δημιουργώντας ένα δεύτερο με πρωτεύουσα τη Νέα Πάτρα, τη σημερινή Ιπάτη. Τα σύνορα του Δεσποτάτου Θεσσαλίας εταυτίζονται με εκείνα της Μεσαιωνικής Βλαχίας, εκτινωμένων προς μεν Άρκτους, Όλυμπον έχει το όρος, προς δε Μεσημβρίαν, προς Παρνασσόν, καθώς μας πληροφορεί ο Νικηφόρος Γρηγοράς. Στο Δεσποτάτο της Υπήρου, τον Μιχαήλ διαδέχθηκε ο πρωτότοκος γιος του Νικηφόρος και στο Δεσποτάτο της Θεσσαλίας όρισε ηγεμόνα τον όθο γιο του Ιωάννη, ο οποίος αργότερα θα λάβει τον τίτλο του Σεβαστοκράτορα. Κατά το προηγούμενο του πατέρα του, ο Σεβαστοκράτορας Ιωάννης υπήρξε θεοσεβούμενος χριστιανός και προστάτης της τοπικής εκκλησίας. Στα 1283, με δικές του δαπάνες, ανηγύρεται ο σταυρεπίστεγος τρίκλητος ναός της πόρτας Παναγιάς στην πύλη των Δρικάλων, ένα αριστούργημα της μεσοβυζαντινής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής.
Με την υποδούλωση της ελληνικής ενδοχώρας από τους Σέρβους, η λατρευτική θρησκευτική παράδοση που καλλιεργήθηκε από τους Κομνηνοδουκάδες δεσπότες θα συνεχιστεί, όπως επίσης και κατά την περίοδο που ο ελληνισμός θα υποταχθεί στους Τούρκους Οθωμανούς. Οι κτήτορες του μεγάλου μετεώρου στα Μετέωρα, Αθανάσιος και Ιωάσαφ, έλκουν την καταγωγή τους από αυτή τη λατρευτική παράδοση. Ο Όσιος Αθανάσιος καταγόταν από την παλαιά πρωτεύουσα του Δεσποτάτου της Θεσσαλίας, τη Νέα Πάτρα. Μέσα στην ίδια παράδοση πρέπει να εντάξουμε και τον εξελληνισμένο Ιωάννη Ούρεση Παλαιολόγο, γιο του Σέρβου ηγεμόνα Σιμεών Ούρεση, που υπήρξε ο τελευταίος άρχοντας του Θεσσαλικού Δεσποτάτου και ο οποίος εγκατέλειψε τα εγκόσμια και τις εξουσίες για να καταφύγει ως μοναχός στο Μεγάλο Μετέωρο με το όνομα Ιωάσαφ. Αντίθετα προς το Δεσποτάτο της Ηπείρου που σχηματίστηκε σύμφωνα με τις στρατηγικές και την ενίσχυση του κράτους της Νικαίας, το κρατήδιο του Μιστρά, το οποίο αρχικά ήταν φράγκικο κάστρο, υπήρξε έργο των Κωνσταντινοπολιτών και ιδιαίτερα του Μιχαήλ του 8ου, του Παλαιολόγου. Η δημιουργία του Μιστρά είναι στενά συνυφασμένη με μια θρηλυκή μάχη. Το 1259, στη μακεδονική πεδιάδα της Πελαγωνίας, κοντά στα Βιτόλια, διεξήχθη μεγάλη μάχη μεταξύ δεσποτών της Ηπείρου και Θεσσαλίας από τη μια πλευρά και των αυτοκρατορικών στρατευμάτων της Νικαίας από την άλλη. Σύμμαχος των δεσποτών Ηπείρου-Θεσσαλίας ήταν ο Φράγκος ηγεμόνας της Πελοποννήσου, Γουλιέλμος Βιλαρδουίνος, γαμπρός του δεσπότη Μιχαήλ και της Θεοδόρας και θεμελιωτής του κάστρου του Μιστρά. Των αυτοκρατορικών δυνάμεων ηγείται ο αυτοπροσώπος, ο συναυτοκράτορας της Νικαίας, Μιχαήλ ο 8ος Παλαιολόγος, ο οποίος συνέτριψε τα φραγκοϋπηρώτικα στρατεύματα. Ο Φράγκος ηγεμόνας της Πελοποννήσου πιάστηκε αιχμάλωτος του Παλαιολόγου και μεταφέρθηκε στην Νίκαια της Βυθινίας, που ήταν ακόμη η προσωρινή πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η απελευθέρωση του Βιλαρδουίνου ανταλλάχθηκε με τα κάστρα της Μεγάλης Μαΐνης, της Μονεμβασίας και τρίτων και ευμορφότερων του Μιζιθράτου κάστρων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο χρονικό του Μοραίος. Έτσι, στη μάχη της Πελαγωνίας, το δεσποτάτο της Ηπείρου ιτήθηκε κατά κράτος, αλλά χάρη σε ακριβώς αυτήν την ήττα γεννήθηκε το δεσποτάτο του Μιστρά. Ήταν άνοιξη του 1262, ένα χρόνο μετά την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Παλαιολόγους, όταν οι αξιωματούχοι του Βυζαντίου κατέφτασαν στην κοιλάδα της Λακωνίας για να παραλάβουν από τους Φράγκους το κάστρο του Μιστρά. Μία σήμαντη από πολιτικής πλευράς επαρχία που ωστόσο πολύ γρήγορα έμελε να καταστεί η πλέον ζωντανή περιοχή του ελληνικού μεσαιωνικού κόσμου. Αντίθετα από τη Μονεμβασία, που παρόλες τις εχθρικές επιδρομές και κατοχές κατάφερε να διασώσει την αρχιτεκτονική της φυσιογνωμία, ο Μιστράς, μετά την πτώση της βασιλεύουσας, σιγά σιγά εγκαταλείφθηκε και οι επιθέσεις Αλβανών και Τούρκων Οθωμανών τον ερήμωσαν. Όμως οι ναοί τους στο μεγαλύτερο μέρος τους διασώθηκαν για να θυμίζουν πως κάποτε έζησε και δημιούργησε εδώ ένας κόσμος αληθινά μητροπολιτικός. Η θρησκευτική τέχνη της Κωνσταντινούπολης, μεταφυτευμένη στη φιλόξενη κοιλάδα της Λακωνίας, έδωσε μερικά από τα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα της τέχνης των Παλαιολόγων κατά τη δεύτερη και τελευταία Βυζαντινή Αναγέννηση. Οι ανώνυμοι αγιογράφοι που ιστόρισαν τις εκκλησίες της Παντάνασας, της Οδηγήτριας και της Περιβλέπτου κατά τον 14ο και 15ο αιώνα προέρχονται ως επιτοπλίστων από εργαστήρια της Θεσσαλονίκης και της Κωνσταντινούπολης.
Στόλισαν το μιστρά με βιβλικές εικόνες αυθεντικής ευαισθησίας, έτσι καθώς συνελουσμένες στο φως μιας ανοιξιάτικης γιορτής. Ετούτες οι εμπνευσμένες θρησκευτικές συνθέσεις, οι διανθισμένες με απαλά πρόσχαρα χρώματα, εκφράζουν με τον πλέον εύγλωτο τρόπο τις προτιμήσεις της αυλής των παλαιολόγων για την ανθρώπινη και ευχαριστιακή ζωγραφική. Αν οι λασκάριδες της Νικαίας συνδέονταν με το δεσποτάτο της Ηπείρου, οι Κωνσταντινουπολίτες παλαιολόγοι και κατακουζινοί είχαν άμεση εποπτεία επάνω στα ζητήματα του Μιστρά. Βυζαντινοί αυτοκράτορες πέρασαν ένα μέρος της ζωής τους στα γαλήνια τοπία της Λακωνίας, όπως ο Μανουήλ Β' ο παλαιολόγος, αδελφός του δεσπότη του Μιστρά Θεοδόρου. Ο Μανουήλ από εδώ επέβλεπε την κατασκευή του μεγάλου οχυρωματικού έργου του Εξαμιλίου στην Κόρινθο. Μεταξύ άλλων, δεσπότης του Μιστρά υπήρξε και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Οι δεσπότες του Μιστρά, ως επί το πλείστον, παντρευόντουσαν ξένες γυναίκες από τις γειτονικές φράγκικες ηγεμονίες του Μωριά, διατηρώντας τους παλαιούς δεσμούς που υπήρχαν στην Ορθόδοξη Ανατολή και την Καθολική Δύση. Στο ναό της Περιβλέπτου υπάρχει επιστήλιο με τα μονογράμματα και τα οικόσημα της Ζαμπέας Ντελεζινάο, γυναίκας του δεσπότη Μανουήλ Κατακουζινού. Επίσης στο Μιστρά έζησε μεγάλο μέρος της ζωής του και δημιούργησε το φιλοσοφικό του έργο ο μεγάλος πλατωνικός στοχαστής Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων, ο οποίος θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ιταλικής Αναγέννησης. Οι Φράγκοι και μετά τα γεγονότα της Πελαγωνίας, εκτός από τις περιοχές που παραχώρησαν στους Βυζαντινούς, συνέχισαν να κρατούν ισχυρά κάστρα στην Πελοπόννησο. Πλάι στα ζωτικής σημασίας φραγκικά λιμάνια με οχύρωση καστρική, όπως εκείνα της Κορώνης και της Μεθόνης, η μονεβασία υπήρξε το επίνιο του κρατηδίου του Μιστρά. Και παρά την οικονομική και στρατιωτική εξάρτησή της από αυτό, ωστόσο δημιούργησε τη δική της κοινωνική και πολιτιστική φυσιογνωμία. Αν ο Μιστράς ήταν ένα στρατιωτικό διοικητικό κέντρο προσιλωμένο κατά βάση στα ιδεολογικά και θρησκευτικά ιδεώδη των παλαιολόγων, η μονεβασία αντίθετα καλλιέργησε το ιδανικό της γήινης ευτυχίας. Λόγω του λιμανιού της έγινε ένα πλούσιο εμπορικό κέντρο με έντονα αστικό χαρακτήρα παρά φεουδαρχικό. Η μονεβασία ήταν το αγαπημένο θέατρο του αυτοκράτορα Ανδρώνικου Β' Παλαιολόγου και ο οποίος είχε στείλει διοικητή στο Μιστρά τον ανεψιό του Ανδρώνικο Ασάν.
Στην παλιά Μητρόπολη, στο ναό του Ελκομένου Χριστού, υπάρχει διπλός μαρμάρινος θρόνος, τον οποίο χρησιμοποιούσε το αυτοκρατορικό ζεύγος, ο Σάκης επισκεπτόταν τη μονεμβασία. Η σπουδαιότητα των δεσποτάτων για τον νεότερο ελληνισμό δεν βρίσκεται τόσο στην ιστορική τους αντοχή και την συμβολή τους στην αποκατάσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όσο σε ένα άλλο σημαντικό γεγονός. Στη δημιουργία νέων αιστιών πνευματικής και κοινωνικής ζωής, οι οποίες θα παίξουν ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση των μετέπειτα εξελίξεων. Ο κατακαιρματισμός της κεντρικής Βυζαντινής εξουσίας κάτω από το βάρος της λατινικής κατοχής είχε σαν αποτέλεσμα τη διασπορά της συγκεντρωμένης στην Κωνσταντινούπολη πνευματικής ζωής. Γύρω από τις νέες αυτές αιστείες θα αναπτυχθεί μια έντονη πνευματική και καλλιτεχνική δραστηριότητα και θα δοθεί νέα πνοή στην Ορθοδοξία. Επιφανείς άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, όπως ο Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων, ο Φράγκος Κατελάνος αργότερα και σημαντικές οικονομικά οικογένειες με αγάπη για την τέχνη και την Ορθοδοξία, όπως η φιλανθρωπινή, θα βοηθήσουν στη διάσωση των γραμμάτων και θα επιτρέψουν να ανθίσει η αρχιτεκτονική, η ζωγραφική, η αγιογραφία, η αναπαραγωγή κειμένων, η τέχνη της μικρογραφίας και γενικότερα η τέχνη των εικονογραφημένων κειμένων και η επικοινωνία με τη Δύση. Ουσιαστικά, με τα μεσαιωνικά δεσποτάτα του ελλαδικού χώρου οριοθετείται η στιγμή κατά την οποία αρχίζει να σχηματίζεται η νεότερη ελληνική συνείδηση σε αντίθεση προς την οικουμενική και ολιστική ιδεολογία που αντιπροσώπευε η Κωνσταντινούπολη των αυτοκρατόρων.